από τα 17 έγγραφα που απαιτείται για μία μεταβίβαση, αυτός είναι ο μέσος όρος, από αυτά θα μας διατίθονται τα εξής. Προλογική ενημερότητα δίνεται και σήμερα. Ασφαλιστική ενημερότητα δίνεται και σήμερα. Ενεργειακό πιστοποιητικό δίνεται και σήμερα. Η ηλεκτρονική ταυτότητα δίνεται και αυτή την εποχή. Οι κατόψεις δίνονται. Τη στιγμή που αναρτάται η ηλεκτρονική ταυτότητα, έρχεται λοιπόν ο επιβλέπων τη συναλλαγή τεχνικός και σου ορίζω ότι αυτή είναι η επιφάνεια. Με αυτή θα κάνω συμβόλαιο. Με αυτή θα βγάλω ένφια, με αυτή θα βγάλω τάπ. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία. Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Είναι σημαντικό να δημιουργούνται τέτοιες εκδηλώσεις που αφορούν την ελληνική κτηματαγορά και το real estate, τόσο για τους επαγγελματίες της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, όσο και για αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν και να εκπαιδευτούν και να έχουν γνωστικό αντικείμενο γύρω από την ελληνική κτηματαγορά και όλα τα συναφή επαγγέλματα τα οποία μπορεί να την αφορούν. Η ελληνική κτηματαγορά μετά από χρόνια ύφεσης τα τελευταία 5 έτη έχει σημειώσει σημαντικά βήματα ανόδου. Οι τιμές έχουν αυξηθεί, αλλά το ενδιαφέρον παραμένει αμύωτο τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές. Η Ελλάδα πρωτοπορεί, βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση και εξακολουθεί να είναι ένας προορισμός επενδυτικός τόσο για Έλληνες όσο και για ξένους, όπου οι τιμές σε σχέση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα είναι αρκετά ακόμα χαμηλές. Η σημερινή μερίδα έχει να κάνει με το επίπεδο αξιών, των μισθοδομικών αξιών και τις δυνατότητες που έχουμε στην επένδυση και είναι το πρώτο βήμα από ένα μεγάλο κύκλο σεμιναρίων που γίνεται στη συνεργασία του ΙΕΚΑΚΜΗ με το Ελληνικά Real Estate και το Ποταμιάνος Group πάνω στην μεσητεία των ακινήτων στην Ελλάδα το 2024 και τις αλλαγές που αναμένουμε. Η αγορά ακινήτων είναι ζωντανή, υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για επενδύσεις και αναμένουμε να δούμε πώς θα προσαρμοστεί με τις εξελίξεις που έχουμε σε παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο και τόσο πόσο πάνω στην Ελλάδα. Μόλις παρακολουθήσαμε ένα σεμινάριο που αφορά την αγορά ακινήτων, τα νέα δεδομένα της αγοράς και την αρχή ενός οράματος για μια συνεργασία του ΕΚΑΚΜΗ, του ΕΛΚΑ Real Estate και του Ποταμιάνος Real Estate που θα αλλάξουν τα δεδομένα στην αγορά. Η ελληνική αγορά είναι σε άνθηση για δύο λόγους. Ο ένας λόγος οι ξένοι επενδυτές που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ακόμα η Αθήνα και η Ελλάδα είναι φθηνή στα κίνητρα. Μόλις παρακολούθησα μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση από το ΕΚΑΚΜΗ, πάρα πολύ επαγγελματική, με πάρα πολύ κόσμο. Έχει σαν αντικείμενο την αγορά ακινήτων. Η αγορά ακινήτων, όπως ξέρουμε, είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας μετά τον τουρισμό. Και για μια αγορά ακινήτων που πάει τόσο καλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να κάνουμε και marketing και ψηφιακή διαφήμιση. Ξεκινάει από το ΙΕΚΑΚΜΗ, το Ελληνικά Real Estate και το Ποταμιάνος Group, μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους μεσίτες, γιατί σε μία αγορά ακινήτων που όλο αλλάζει, αλλάζουν έτσι και όλα αυτά που απαιτείται να κάνει και να ξέρει ένας μεσίτης. Και ένα πολύ σημαντικό τμήμα αυτό που πρέπει να κάνει ένας μεσίτης είναι το marketing και η επικοινωνία ακινήτων. Και γι' αυτό είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τώρα και να μιλήσουμε πολύ περισσότερο όταν αρχίσουν τα σεμινάρια με το ΙΕΚΑΚΜΗ.